όπως και στην πρώτη συνεδρίαση, αλλά και με βάση και την κουβέντα που εξελίχθηκε και στην προηγούμενη επιτροπή με τους φορείς, εμείς αυτό που θα επαναλάβουμε στην ουσία είναι ποιο. Ότι εντάξει, μπορεί όλοι να συμφωνούμε ότι ναι, χρειάζεται μια συγκέντρωση, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ούτως ώστε να διευκολύνει όχι μόνο νομικούς, αλλά και μεγάλη γκάμα, να το πω έτσι, όσων ασχολούνται ή προστρέχουν, να το πω έτσι, σε νόμους κτλ. Αυτό είναι μια γενική επί της αρχής παραδοχή όλων. Το ζήτημα όμως είναι, πέρα από τις ευθύνες, επίσης αναδείξαμε και αναδεικνύουμε και το λέμε, υπάρχουν ευθύνες τεράστιες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και της παρούσας βεβαίως. Λοιπόν, εξάλλου αναφέρεται και στην ιδεολογική έκθεση μέσα στο νομοσχέδιο, με τις συνεχές αλλαγές, αναθεωρήσεις και πάει λέγοντας, ενώ της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης. Και βεβαίως την πληθώρα, την πανσπερμία αν θέλετε, των νομοθετικών διατάξεων όλων αυτών των ετών και ειδικά των τελευταίων 8-9 ετών με τα μνημόνια, αλλά και με τους εκατοντάδες δηλαδή μνημονιακούς νόμους και από εκεί και πέρα τις δεκάδες, εκατοντάδες παράλληλα ενσωματώσεις οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το κυριότερο κατά τη γνώμη μας είναι για ποια νομοθεσία μιλάμε, το περιεχόμενο δηλαδή της νομοθεσίας, η οποία βεβαίως συζητούμε σήμερα και στην Ολομέλεια όταν θα συζητηθεί το νομοσχέδιο, για ποια νομοθεσία μιλάμε που πρόκειται να κωδικοποιηθεί. Που κατά τη γνώμη μας μιλάμε όλο και για πιο μεγαλύτερη σε όγκο πλέον, μετά τους μνημονιακούς αυτούς νόμους, μιας αντεργατικής αντιλαϊκής νομοθεσίας. Για τους, όπως είπα, μνημονιακούς νόμους σε εκατοντάδες που ισχύουν, για μια νομοθεσία που ενσωματώνει βέβαια στο ελληνικό δίκαιο όλες τις αντιδραστικές ευρωενωσιακές οδηγίες και αποφάσεις. Και βεβαίως παρέχει διευκολύνσεις πού, στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και στην πραγματικότητα η κωδικοποίηση που επιχειρείται και με το νομοσχέδιο αυτό συμβάλλει από τη μια μεριά βεβαίως στον πιο συστηματικό κρατικό και κυβερνητικό έλεγχο εφαρμογής αυτής της πολιτικής που αποτυπώνεται μέσα στην πληθώρα αυτή των νομοθετημάτων και από την άλλη μεριά στο πώς αυτή η κωδικοποιημένη πλέον νομοθεσία θα παρέχει εξυπηρέτηση σε ποιους, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί ο εργαζόμενος ο οποίος έχουν αναιρεθεί ούκο λίγα δικαιώματα όλα αυτά τα χρόνια, είτε την πάρει κωδικοποιημένη αύριο μεθαύριο την νομοθεσία την αντεργατική, είτε μη κωδικοποιημένη όπως υπάρχει σήμερα, το ίδιο και το αυτό είναι. Στην πλάτη του δοκιμάζεται όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο και αυτή που, η κατάσταση που βιώνει τη γνωρίζει πολύ καλά και τη γνωρίζουμε όλοι. Βεβαίως επί των άρθρων ή σε κάποια άρθρα υπάρχουν ζητήματα. Δείτε τώρα, είχαμε στην Επιτροπή Φορέων, ρωτήσαμε, σχεδόν όλα τα κόμματα το ρώτησαν αυτό, στο ζήτημα αυτό της αναμόρφωσης. Εάν διαβάζετε το τι αναφέρεται μέσα, με συγχωρείτε, τα ερωτηματικά όχι μόνο παραμένουν, αλλά ενισχύονται και με βάση όσα μας τουλάχιστον απάντησε ο κύριος Σημειονίδης. Δείτε, δηλαδή δεν είναι, και το βάζουμε, είναι τεράστιο ερωτηματικό κατά τη γνώμη μας. Λοιπόν, μιλάει μεταξύ των αρνητών και τα λοιπά, αναμόρφωση, επικαιροποίηση της υφιστάμενης και αποκάθαρση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μιλάει για απλοποίηση, μιλάει για κατάργηση παροχημένων διατάξεων και την ένταξη, ποιος θα τα κρίνει αυτά. Με τι κριτήρια θα γίνονται αυτές οι απαλυφές, οι καταργήσεις. Η Επιτροπή θα τα αποφασίζει αυτά. Ποιος θα το κάνει αυτό. Και βεβαίως εδώ έχουμε και δίνεται ενισχυμένη, πέρα από τη σύνθεση, την ενίσχυση της σύνθεσης, αλλά και ενισχυμένη, πρόκειται περί ενίσχυσης της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής, που κολλάει με αυτό που είπα προηγουμένως και μπορούμε να πούμε και άλλα από εδώ, όπως αναφέρονται. Λοιπόν, αναδιάρθρωση διατάξεων, απάλληψη διατάξεων που έχουν καταρριφθεί, ρητά ισιοπυρά. Ποιες είναι αυτές, ποιες θα είναι αύριο μεθαύριο και πάει λέγοντας. Και ποιος θα το κρίνει, επαναλαμβάνω. Ποιο θα είναι το κριτήριο. Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης θα το κρίνει αυτό. Ποιοι. Λοιπόν,
Βεβαίως, καταθέσαμε και στην προηγούμενη επιτροπή, στην πρώτη επιτροπή, τις ότι οι διατάξεις το 1, το 2 άρθρο, το 7 άρθρο για την αποζημίωση των μελών που κατά παρέκκληση διατάξεων θα καθορίζονται από τον Πρωθυπουργό είναι προβληματικές κατά τη γνώμη μας. Δεν θα σταθώ σε αυτά και θα κλείσουμε με το άρθρο 10. Δείτε, επιτρέψτε μου εδώ, ανεξάρτητα το πώς μπορεί να το βλέπετε, κύριε Υπουργέ, με την πρόταση που κάνατε, αναδείχθηκε ένα ζήτημα σήμερα. Ένα ζήτημα κομβικό για να φέρετε μια τέτοια ρύθμιση, όπως θέλετε πείτε το. Ούτε η Επιτροπή είναι αντίθετη στη διεύρυνση, βάζοντας τις επισημάνσεις της, τι σημαίνει διεύρυνση και πώς ενδεχομένως και τι προβλήματα θα προκύψουν. Αλλά δείτε, κατά τη γνώμη μας, και μην το πάρετε προσωπικά, είναι η ανεπάρκεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών, σας λέω μην το παίρνετε προσωπικά, της μη σωστής, αν θέλετε, προσέγγισης με την ΕΕΔΑ τέτοιων ζητημάτων. Κάθε ΕΕΔΑ είναι η ΕΕΔΑ τώρα. Θα μπορούσε λοιπόν, εγώ με συγχωρείτε, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Εσείς είπατε ενημέρωση, να μην μπλέκουμε με τις λέξεις και τους όρους. Ενημέρωση είπαν και να το δεχθούμε έτσι. Αλλά κουβέντα ουσιαστική δεν έγινε. Έτσι δεν είναι. Μα με συγχωρείτε, φέρετε ένα άρθρο 10, προβλέπετε κάποια πράγματα, λέτε ενημερώσατε, λένε δεν μας ενημέρωσε ή τουλάχιστον δεν καθίσαμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που έπρεπε ή πρέπει να γίνεται πριν καταληχθεί κάτι. Άσχετα αν υπάρχουν διαφωνίες από εκεί και πέρα, είναι η πολιτική πλέον θέση, μικρόφωνο, κύριε κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση να... Στο μικρόφωνο. Απλώς. Συζητήσαμε με την Εθνική Επιτροπή, με τον Πρόεδρο δηλαδή, και διαφωνήσαμε. Αυτό έγινε, ακριβώς αυτό που λέτε έγινε. Κοιτάξτε. Συζητήσαμε επί δίωρο, ναι, και διαφωνήσαμε. Διότι όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει διαφορετική τώρα, αντίληψη. Τώρα η ενημέρωση που είχα... Ενημέρωσα για την πρόταση. Η ενημέρωση έγινε συζήτηση. Βεβαίως, έγινε συζήτηση. Στην Ολομέλεια θα γίνει και τίποτα άλλο. Έγινε συζήτηση. Ξεκινήσαμε στην Επιτροπή με τους φορείς. Στην παρέμβασή μου στο ερώτημα. Επειδή ο πρόεδρος της ΕΕΔΑ είπε ότι δεν ήταν ενήμερος για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Επειδή ο πρόεδρος της ΕΕΔΑ είπε ότι δεν ήταν ενήμερος για τις προθέσεις της κυβέρνησης, εγώ εξήγησα στην προηγούμενη επιτροπή ότι ήταν ενήμερος για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Να μην κάνουμε δίκη προθέσεων λοιπόν. Εντάξει. Ενημερώσατε, δεν ενημερώθηκαν όπως και να ενημερώθηκαν. Νομίζω ότι βάλανε κάποια ζητήματα, να μην τα επαναλαμβάνω, αντιπροσωπευτικότητας, δικαιωμάτων ψήφων και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα δείτε. Σας είχαμε πει και στην πρώτη επιτροπή να αποσύρετε τη συγκεκριμένη διάταξη, να τη δείτε, να τη συζητήσετε ενδεχομένως και ξανά με την ΕΕΔΑ, για να μπορεί να καταληχθεί, μπορεί να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Λοιπόν, και επιμένουμε σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μέχρι εδώ αυτά. Τώρα για την τροπολογία θα τοποθετηθούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλες βέβαια, το λέω γενικά, δεν αναφέρομαι στο Γεροφάμελο, στην Ολομέλεια θα τη δούμε.